κόκκινο βούλιο. Κύριε Βέμπερ, συνεχίσατε και σήμερα το ανθεληνικό σας δελήριο. Πέστε λοιπόν πρώτα στην κυρία Μέρκελ να εξοφλήσει τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις και μετά να μιλάτε για αξιοπρέπεια. Σταματήστε λοιπόν να κουνάτε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό που φτωχοποίησε η μερκελική λιτότητα, η δική σας πολιτική. Ξέρετε ότι το μνημόνιο απέτυχε στην Ελλάδα. Μείωσε το ΑΕΠ κατά 25%. Εκτόξευσε το χρέος από 127% του ΑΕΠ στο 180% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα 5 τελευταία μνημονιακά χρόνια πήρε 214 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια. Και όμως η πατρίδα μου έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 40% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά, κύριε Βέμπερ? Γιατί δεν λέτε ότι πήγαν για να διασωθούν οι γερμανικές τράπεζες? Γιατί το κρύβετε? Να το πάρετε λοιπόν απόφαση. Ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται πλέον τη μερκελική λιτότητα και τα μνημόνια. Και αυτό το μήνυμα σας το έστειλε με το βροντερό όχι που είπε την περασμένη Κυριακή στο δημοψήφισμα. Ευχαριστώ.